Η Αρκαδία και το κυνήγι είναι έννοιες συνυφασμένες από την αρχαιότητα, γι' αυτό και στην Αρκαδία μία από τις βασικές θεές που τιμούσαν οι αρχαίοι Αρκάδες ήταν η θεά Άρτεμις και υπάρχουν πάρα πολλοί αρχαίοι ναοί της θεάς Αρτέμιδος εδώ στην Αρκαδία. Αυτό συνεχίζεται και στις μέρες μας, υπάρχουν πάρα πολλοί κυνηγοί. Έχουμε 7 κυνηγικούς συλλόγους στην Αρκαδία, έχουμε το Σύλλογο Τρίπολης, το Άστρος, το Λεωνίδιο, τη Βιτίνα, τη Δημητσάνα, τη Μεγαλόπολη, τα Τρόπαια, θα ξέχασα κάποιοι, 7 σύλλογοι είναι. Και αυτό λοιπόν και εμείς σαν περιφέρεια βοηθάμε στην προσπάθεια που κάνουν οι κυνηγοί να εμπλουτίσουν με θυράματα την περιοχή μας και προσφέρουμε σήμερα, δίνουμε και στους από 2 δεξαμενές δίτονες, στους 7 συλλόγους μαζί με ποτίστρες για να τοποθετήσουν σε διάφορα σημεία που έχουν επιλέξει αυτοί στα βουνά, ώστε να πηγαίνουν τα πουλιά και τα ζώα, τα άγρια ζώα, να πίνουν νερό τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει πρόβλημα με έλλειψη νερού. Για μας το κυνήγι δεν είναι μόνο χόμπι, για μας το κυνήγι είναι και ανάπτυξη, διότι όλη τη διάρκεια του χειμώνα αλλά και από Σεπτέμβριο που ξεκινάει το κυνήγι και τα Σαββατοκύριακα γεμίζουν όλα τα χωριά με κυνηγούς οι οποίοι έρχονται και από μακριά για να κυνηγήσουν εδώ στην Αρκαδία. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να εμπλουτίσουμε όσο μπορούμε λοιπόν με θυράματα τα βουνά μας για να υπάρχει αντικείμενο να έρχονται οι κυνηγοί. Αυτό κάνουμε σήμερα με την προσφορά που κάνουμε, που δίνει η περιφέρεια, τις 14 δεξαμενές και από 2 σε κάθε σύλλογο με ποτίστρες, για οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα για να μπορούν να πίνουν νερό τα πουλιά και τα άγρια ζώα. Θα μας πείτε λίγο το κόστος και βέβαια νομίζω ότι έχετε υποσχεθεί και κάποιες τροφές που θα φυτέψετε, δίκο, θα δώσετε κάτι τέτοιο το Σεπτέμβριο. Δεν έχουμε υποσχεθεί, έχουμε ήδη πάρει το δίκο, είναι στις αποθήκες, είναι αρκετή τόνη δίκος μαζί με βρώμη, που θα ανακατευτούν αυτά για να σπαρθούν σε διάφορα σημεία που έχουν εντοπίσει και επιλέξει οι κυνηγητικοί σύλλογοι και με τα μέλη τους θα γίνει σπορά το φθινόπωρο με δίκο και βρώμη, ώστε να αυξήσουμε όχι μόνο, να δώσουμε και τροφή στα ζώα, όχι μόνο νερό, αλλά και τροφή. Και το κόστος των υδατοδεξαμενών. Δεν είναι απ' έξω το κόστος, δεν είναι πάντως μεγάλο το κόστος, είναι κάτω από 15.000, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είναι, αλλά για να μπορέσουμε να τις δώσουμε στις ξαμενές, είχαμε κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα, τα οποία μας καθυστέρησαν περίπου 2 χρόνια από όταν είχαμε την έμπνευση να βοηθήσουμε τους κυνηγούς. Επιτέλους όμως γίνεται πραγματικότητα και έτσι σήμερα η πρώτη φάση της βοήθειας προς τους κυνηγικούς συλλόγους είναι πραγματικότητα. Δίνουμε τις δεξαμενές και τις ποτίστρες και το φθινόπωρο θα δώσουμε αρκετούς τόνους, όπως είπα, με σπόρο για να σπείρουν σε διάφορα σημεία της Αρκαδίας.